Λοιπόν, καλησπέρα στους φίλους μας. Ξεκινάμε πάλι, φίλοι μου, το live. Θα περιμένω να μπουν μέσα μερικά άτομα για να κάνουμε και σήμερα τη μοιρασιά. Τρίτη, 6/12/2016. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Θα περιμένω να μπείτε μέσα για να ξεκινήσουμε να κάνουμε τη μοιρασιά. Λοιπόν, όπως πάντα, θα κάνω ένα πρόλογο στην αρχή και μετά θα κοιτάξω τις ορισμένες ερωτήσεις που θα γράψετε από κάτω. Θα ήθελα να σας πω να μην ρωτάτε πολύ ειδικά θέματα σχετικά, δηλαδή πολύ προσωπικά σας θέματα. Καλύτερα θα ήταν να μιλάμε για γενικά θέματα. Γιατί όταν δεν έχω τα απαιτούμενα δεδομένα για τον καθένα σας, καταλαβαίνετε ότι είναι πιο δύσκολο να μπορώ να εστιαστώ, και ότι έχουμε το χρόνο για να μπορώ να εστιαστώ να κατεβάζω πληροφορίες σχετικά με τον καθένα, έτσι. Θα ήθελα να μιλήσουμε για μεταφυσικά πιο πολύ σήμερα, θέματα και γενικά, γενικού τύπου, έτσι. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις, θα ήθελα να αναφερθώ σε μια ιστορία. Ήταν μια φορά ένας μαθητής και ο δάσκαλος. Και ο δάσκαλος, θέλοντας να δώσει στο μαθητή τη γνώση για τις ζώνες ύπαρξης και την ιεραρχία, του είπε να πάρει μια γυάλινη κανάτα, διαφανή, μια διαφανή κανάτα, και να τη γεμίσει μέσα με πέτρες όλων των ειδών. Έβαλε λοιπόν πέτρες και αφού έβαλε πέτρες, του είπε να ξεκινήσει και να την κουνάει. Την έκλεισε από πάνω, να την κουνάει, χωρίς όμως να σπάσει. Να προσέχει να μην σπάσει δηλαδή αυτή η κανάτα. Ο μαθητής συνέχιζε, την κούναγε πάνω κάτω, μέχρι που μπορούσαν και τα χέρια του. Έφτασε σημείο να πει ότι κουράστηκε, αλλά του είπε συνέχισε, μη σταματάς, ο δάσκαλος. Συνέχισε να κουνάς την κανάτα με τις πέτρες. Μόλις πέρασε μια ορισμένη χρονική περίοδο, ο μαθητής ήταν εξαντλημένος, τα χέρια του είχαν πιαστεί. Και του λέει ο δάσκαλος, σταμάτα, τι βλέπεις? Και του έδειξε μέσα την κανάτα και ο μαθητής είδε ότι οι μεγάλες πέτρες είχαν μείνει πάνω-πάνω και οι μικρές πέτρες είχαν χωθεί ανάμεσα και είχαν στιβαχτεί στο κάτω μέρος της κανάτας. Ο μαθητής λέει, βλέπω ότι στην πραγματικότητα οι μεγάλες πέτρες μένουν πάνω και όλες οι μικρές πέτρες στηρίζουν τις μεγάλες. Του λέει, έτσι είναι και στη ζωή. Οι ψυχές που είναι μεγάλες, πάντοτε μέσα από αυτή την αλληλοεπίδραση που έχουν μεταξύ τους, μαζί οι άνθρωποι μέσα στον κόσμο, μένουν πάντα ψηλά. Και οι άλλες, οι ψυχές που είναι, θα λέγαμε, πιο νέες, οι μικρότερες, που δεν έχουν μεγάλη βαρύτητα, καταλαβαίνετε ότι πηγαίνουν από κάτω για να στηρίξουν την ύπαρξη. Το ίδιο και συμπαντικά. Υπάρχει η κοσμική σκόνη που στηρίζει όλη την ύπαρξη και υπάρχουν οι συνειδήσεις, οι αυτοσυνείδητες δηλαδή, οι οντότητες, που μπορούν και χειρίζονται, στηριζόμενοι πάντοτε πάνω στην κοσμική σκόνη που τα φτιάχνει όλα. Μόλις το κατάλαβε αυτό ο μαθητής, του είπε ο δάσκαλος, το κατάλαβες? Και λέει, ναι. Λέει, ο πόνος και η κούραση που είχες ήταν γιατί χρειάζεται επιμονή για να μπορέσεις να δεις πραγματικά, και υπομονή αυτό το πράγμα. Μετά του είπε, πάρε την κανάτα και πέταξε την κάτω να σπάσει. Ο μαθητής την πετάει, σπάει η κανάτα και του λέει, τώρα τι βλέπεις? Τώρα λέει, βλέπω το θάνατο. Όταν βγαίνουμε από το Matrix, το οποίο ζούμε, έτσι σπάει η κανάτα. Όμως λέει, τι βλέπεις? Βλέπω, πάντοτε λέει, οι μεγάλες πέτρες μείνανε κοντά.
και πάνω στις άλλες. Οι άλλες μικρές πέτρες μείναν από κάτω πάλι και μερικές φύγανε μακριά, εξαφανιστήκαν τελείως. Άρα του λέει πρόσεξε, γιατί και μετά το θάνατο ακριβώς το ίδιο πράγμα συμβαίνει, όπως και στη ζωή. Αυτές οι ψυχές που είναι σκλαβωμένες θα είναι πάντα σκλαβωμένες και θα χαθούν αμέσως. Μετά το θάνατο οι ψυχές που είναι αναβαθμισμένες θα ζουν σαν αναβαθμισμένοι. Γιατί το ίδιο ισχύει και πριν και μετά. Οπότε κάθε ένας όταν είναι αυθεντικός πραγματικά η βαρύτητά του θα τον κατατάξει εκεί που πρέπει να τον κατατάξει. Και όταν εμείς αφινόμαστε να βρούμε τη βαρύτητά μας, ό,τι και να γίνει από όλο το κούνομα και την ελεπίδραση στη ζωή μας, θα καταλήξουμε να είμαστε εκεί που πρέπει, στη θέση τη συνειδησιακή που πρέπει και που αρμόζει. Έτσι λοιπόν φίλοι μου, με αυτή την ιστορία θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια ψυχρή ιεραρχία, υπάρχει μια ψυχή ιεραρχία, ένας ομοιοκραδασμός και όλο το Matrix είναι στηριγμένο πάνω στα διάφορα αυτά επίπεδα και είναι στο χέρι το δικό μας, τα λέγαμε, στην ψυχική μας τα λέγαμε καταρχήν η δυνατότητα να μπορέσουμε να φτάσουμε στο μέγιστο το δυνατοντήτων μας. Ποτέ παραπάνω και ποτέ λιγότερο. Η ίδια η ζωή θα μας φέρει αυτό που χρειάζεται, έτσι, για να μας δείξει ακριβώς αυτό που μας αντιπροσωπεύει. Λοιπόν, προχωράμε στις ερωτήσεις. Τώρα να δούμε τι έχουν γράψει οι φίλοι μας από κάτω. Καταρχήν, να πούμε καλησπέρα στο Μισαήλ, στη Θεοδοσία, στον Κώστα. Ο Κώστας ρωτάει για το Black Goo. Όλη η ιστορία. Αν χάσω καμία ερώτηση, γιατί εδώ πέρα μου τις βγάζει live τις ερωτήσεις και ακόμα δεν μπορώ να πάω. Να, ο Κώστας άμα μπορεί και δει τίποτα άλλες ερωτήσεις από εκεί πέρα, αν μπορείς φίλε Κώστα, στείλε μου σε κανένα μηνυματάκι τις ερωτήσεις που δεν βλέπω. Λοιπόν, φυσικά, καλησπέρα λοιπόν από τις Σέρες, σε όλους, από τη Θεσσαλονίκη φιλιά. Στη Θεσσαλονίκη, εν πάση περιπτώσει, μάλλον δεν θα ανέβω, παιδιά, αυτή τη βδομάδα, όπως σας είχα πει. Έγιναν κάποιες ιστορίες και δυστυχώς, για εσάς, ευτυχώς για μένα ίσως, εν πάση περιπτώσει, δεν θα ανέβω αυτή τη βδομάδα. Το πιθανότερο, να μείνω εδώ δηλαδή. Λοιπόν, λέει ο Κώστας, πες μας λίγο τι είναι το Black Goo. Το Black Goo είναι μια ονομασία για τη μαύρη, θα λέγαμε, κόλλα. Που έχουν βρει οι επιστήμονες εδώ και καιρό, είναι μεγάλο θέμα, θα σας πω περιληπτικά αυτό που γνωρίζω. Είναι ένα είδος τεχνητής νοημοσύνης, διαστημικής τεχνητής νοημοσύνης που έχει έρθει πάνω στην Γη. Την έχουν βρει σε πάρα πολλά σημεία που συσχετίζονται με όλα αυτούς σε εισαγωγικά τις λέσχες και τα υπόλοιπα πράγματα που λένε ότι το κινούν τον κόσμο. Έτσι, και είναι ένα είδος ζωντανής, τα λέγαμε, είδους ύλης και έχουν κάνει επιστήμονες ορισμένα πειράματα και έχουν βρει ότι αλληλοσυνδέεται συνδυσιακά και τηλεπαθητικά κάθε κομμάτι. Μπορεί να την βάλει σε ένα κουτί το ένα και σε ένα κουτί το άλλο και να αλληλεπιδράνε αυτά τα ίδια με το που ενεργοποιηθεί μία, ενεργοποιείται και η άλλη. Αυτό το ζήτημα με αυτή την κολλώδη, έτσι πως την έχουν φτιάξει, ας πούμε, η μετάφραση η ουσία, είναι ότι έχει μέσα της αυτή την νοημοσύνη και να μπορεί να απορροφά ορισμένες πληροφορίες. Μάλιστα, έχει τη δυνατότητα να καταλαμβάνει, θα λέγαμε, ορισμένα όντα όταν μπαίνει μέσα τους και είναι σαν ένα είδος, σε μια ταινία που είχαν βγάλει παλιά με κάτι αστροναύτες που είχε φέρει ένας αστροναύτης, θα λέγαμε, και η γυναίκα του, ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα ποιο είναι αυτό το έργο, αλλά έχει επεκτείνει ένα τέτοιο έργο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι σαν έργο επιστημονικής φαντασίας, φίλοι μου, όμως υπάρχει στην πραγματικότητα. Αν ψάξετε στο ίντερνετ θα το δείτε. Είναι, θα λέγαμε, εξωγήινης προέλευσης αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Ακόμα επιστήμονες το χειρίζονται και πολλοί λένε ότι το έχουν πάρει αυτό το πράγμα και θέλουν να το βάλουν σε αυτά τα πράγματα που ψεκάζουν με την ιδιότητα, με την πρόθεση να μπορέσουν
να συμμορφώσουν σε εισαγωγικά όλο τον κόσμο κάτω από αυτήν την επίρρεια που έχει αυτό το πέρα το πράγμα. Λοιπόν, είναι μεγάλο το θέμα, θα το πιάσουμε αναλυτικά, ίσως να κάνουμε ένα βιντεάκι με τον φίλο τον Κώστα που το ρώτησε, να το αναλύσουμε, γιατί τώρα καταλαβαίνω ότι είναι λίγα αυτά που σας είπα, όμως είναι περίπλοκο. Λοιπόν, λέει ο Γιώργος, για πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται να εστιαστεί μία δόνηση από έναν άνθρωπο ώστε να εκδηλωθεί φυσικά. Στην πραγματικότητα η δόνηση δεν εστιάζεται, η δόνηση υπάρχει. Το θέμα είναι εμείς, μάλλον ρωτάς πόσο να εστιάσουμε το νου μας για να μπορεί να έρθει στη δόνηση αυτή. Λέγεται ότι 15 λεπτά είναι αρκετά. Όταν εμείς 15 λεπτά πραγματικά μείνουμε συγκεντρωμένοι, τότε μπορούμε να φέρουμε αποτελέσματα πάρα πολύ διαφορετικά και μεγαλύτερα. Μιλάμε για σχεδόν 1:100, τόσο πολύ διαφορά, από ότι απλά να το θέλουμε και να το επιθυμούμε. Η συγκέντρωση, όταν συγκεντρωθούμε πάρα πολύ, φέρνει εκατονταπλάσια αποτελέσματα σε κάτι που είναι να εκδηλωθεί. Αν μπορείτε να μείνετε 15 λεπτά συγκεντρωμένοι, αρκεί. Δεν χρειάζεται και παραπάνω, αλλά φανταστείτε, η πραγματική συγκέντρωση, ακόμα και με λιγότερα λεπτά της ώρας να μπορούμε να μείνουμε συγκεντρωμένοι, εστιασμένοι σε ένα πράγμα, θα μπορεί να φέρει άμεσα αποτελέσματα. Αυτό, φίλε μου, θες να ρωτήσεις, εκτός αν δεν κατάλαβα εγώ την ερώτηση. Η Πάτη ρωτάει, πες κάτι, Κώστα από σαν τα διαβάζω, η Πάτη ρωτάει, πες κάτι για την ερμηνεία της συγχρονιστικότητας. Η συγχρονιστικότητα είναι το πρώτο επίπεδο μαγείας. Ένας άνθρωπος που αφυπνίζεται στην κατάσταση να μπορεί να δημιουργεί πραγματικότητα και να έχει τη δύναμη, με το πρώτο πράγμα που αρχίζει να φαίνεται, επειδή ακόμα δεν μπορεί να δουλέψει με άλλες ενέργειες, είναι επειδή αποδέχεται όλες τις συλλογικές πεπιθήσεις, να μπορεί να μπαίνει σε μια κατάσταση ώστε αυτό που επιθυμεί συγχρονιστικά, θα λέγαμε, να το βλέπει κάτω από ορισμένα σενάρια που έρχεται στην ζωή του. Η συγχρονιστικότητα επίσης μας δείχνει το τι εμείς έχουμε συνειδητοποιήσει σχετικά με αυτό το θέμα. Γιατί πάνω κάτω όλα είναι συγχρονιστικά. Αυτό που συμβαίνει όμως είναι κάθε φορά που εμείς συνειδητοποιούμε κάτι, τότε λέμε ότι είναι συγχρονιστικότητα. Αν εμείς δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, δεν μπορούμε να το δούμε σαν συγχρονιστικότητα. Έτσι λοιπόν, όταν κάποιος συνειδητοποιεί κάτι από τα σενάρια που γίνεται, ερχόμαστε και αυτό το κάτι είναι μέσα σε εισαγωγικά από τις διάφορες επιθυμίες που είχε, τότε αυτό το πράγμα το λέμε συγχρονιστικότητα. Βλέπετε, υπάρχει μέσα μας εκείνη η δόνηση, τα λέγαμε, η διάσταση της δύναμης. Και αυτή η διάσταση της δύναμης που έχουμε μέσα μας είναι το πόσο πολύ εμείς μπορούμε να χειριστούμε την πραγματικότητά μας. Όπως μπορούμε να χειριστούμε τα χέρια μας, έτσι, ενώ πηγαίνουν και μόνα τους, τα μάτια μας, την αναπνοή μας πολλές φορές, έτσι έχουμε μια ικανότητα δύναμης χειρισμού της πραγματικότητάς μας. Για σύπα, όταν εμείς μάθουμε και εκφράζουμε τη βούλησή μας σε ένα μεγαλύτερο μέρος, από οτιδήποτε μπορούσαμε πριν, ξαφνικά το βλέπουμε σαν να έρχεται στη ζωή μας και να λέμε συγχρονισμός. Έτσι. Αυτή είναι η μαγεία, θα λέγαμε, όχι η άμεση, αλλά η έμεση, μέσω των σεναρίων. Υπάρχει μια ανώτερη τύπου μαγεία που εκδηλώνεις, θα λέγαμε, τα σενάρια άμεσα, εκείνη την ώρα πραγματικά που τα θες και όχι μόλις έρχονται σαν σενάρια στη ζωή σου, ώστε μετά να τα συνειδητοποιήσεις και να πεις «Α, αυτό το είχα ζητήσει και έγινε συγχρονιστικά». Λοιπόν, αυτή είναι η έννοια της συγχρονιστικότητας. Παίζει μεγάλο, δηλαδή πάει μαζί με τη συνειδητότητα η συγχρονιστικότητα. Το τι αντιλαμβάνομαι σχετικά με αυτό που συγχρονίζομαι. Λοιπόν, άλλες ερωτήσεις, Κώστα, έχουμε. Σήμερα... Λοιπόν, λέει ο Κώστας, πάλι ο Κώστας. Γεια σου φίλε μου από τα Χανιά, Αντώνη. Ερμηνεία, το είπαμε αυτό. Λέει ο Κώστας, πες μας λίγα λόγια, λέει, για την Αρτέμις ώρα και τις κινήσεις που έχει που κάνει και κάνει. Λοιπόν, για την Αρτέμις ώρα. Επειδή είναι δημόσιο πρόσωπο, θα αναφερθώ, έτσι, αλλά δεν θα πω
πράγματα τα οποία θα πρέπει να είναι υπέρ ή κατά, γιατί δεν μπορώ εγώ να κάνω αυτό το πράγμα, θα πρέπει μόνο να αποφασίζετε. Αυτό που έχω να πω είναι ότι κατέχει μια γνώση, έτσι, σχετικά με το τι συμβαίνει, που προέρχεται μέσα από τις αρχαιοελληνικές παραδόσεις. Λοιπόν, δεύτερο, θέλω να πω ότι στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ πρακτικά αυτά τα πράγματα που λέει, έτσι, ότι αγγίζουν πάρα πολύ τη γείωση για να δομούμε ορθές σκέψεις και ορθά πράγματα. Τώρα, σχετικά με αυτά που πάνε για τα καταπιστεύματα, πραγματικά υπάρχουν αυτά τα καταπιστεύματα και έτσι λειτουργούν. Αυτό που λέει ο Σούρας υπάρχει στην πραγματικότητα και έχει από εδώ και καιρό, το ξέρουμε, και οι κινήσεις του Σούρα τις είχα μάθει ακόμα πριν γίνει διάσημος εδώ πέρα στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, όπου μαζεύονται πολλοί άνθρωποι, φίλοι μου, καταλαβαίνετε ότι μέσα υπάρχουν και όλον τον τύπο οι ενέργειες, όπως ξέρετε, κάθε εγώ πετάγεται και βγαίνει. Παρ' όλα αυτά, κάποιος που θέλει να ασχοληθεί με οτιδήποτε, να πάει και να ξεκινήσει, να ασχολείται, να δει, να ερευνεί, έτσι, να μην πηγαίνει σαν πρόβατο, και από εκεί και πέρα θα δει τι του ταιριάζει και τι όχι. Κάθε άνθρωπος, όπως σας είπα, ειδικά σε αυτές τις εποχές, είτε λέγεται Σόρας, είτε λέγεται Παπαδρέου, είτε λέγεται Μητσοτάκης, είτε λέγεται, πώς τον είπαμε, τον Τσίπρα, καταλαβαίνετε ότι θα το χειριστεί η ίδια η ενέργεια. Ακόμα και τη βλακεία του θα τη χειριστεί η νέα ενέργεια για να φέρει την ανάλογα αποτελέσματα. Οπότε μην ανησυχείτε στην πραγματικότητα τι ικανότητες έχει ο καθένας. Κοιτάξτε εσείς τι ικανότητες έχετε και κρίνετε. Και αναλόγως αυτό που θα κρίνετε, δεν θα δημιουργήσετε το συλλογικό. Εδώ πάνω θέλω να σας πω κάτι. Το συλλογικό είναι δημοκρατικό πάντοτε. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Η δημοκρατία που φτιάξανε αρχή οι Έλληνες δεν ήταν τυχαίο. Ξέρανε τι κάνανε. Το συλλογικό, οι συλλογικές ενέργειες είναι πάντοτε δημοκρατικές. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Δεν μπορούμε να πάμε κόντρα στο συλλογικό. Θα πέσει και θα μας φάει το συλλογικό άμα το πάμε κόντρα. Και αυτό μου φέρει στη μνήμη τώρα όλους τους εισαγωγικά ήρωες που πήγαν να πολεμήσουν το συλλογικό. Είτε είχαν δίκιο είτε είχαν άδικο. Όταν το συλλογικό πας να το πολεμήσεις, πας να χτυπήσεις μια δύναμη που υπάγεσαι μέσα και η δύναμη θα σε καταστρέψει. Αυτοκαταστρέφεσαι όταν πολεμάς το συλλογικό. Και έτσι μου θυμίζει και το έργο του Inception, εκείνη την ώρα που ήταν στο όνειρο και ξαφνικά άρχισαν να τον κοιτάνε γύρω-γύρω οι προβολές του εαυτού, έτσι, και λέει γιατί με κοιτάνε έτσι, γιατί λέει ξαφνικά κάνεις κάτι περίεργο, που το συλλογικό σου, το υποσυνείδητο δηλαδή, δεν έχει αυτή την κατεύθυνση. Και όταν εσύ κάνεις κάτι περίεργο, όλοι κοιτάγανε το κορίτσι εκείνο που έφτιαξε, ας πούμε, όσοι έχουν δει το έργο, που ήταν αρχιτέκτονα σε πάση περιπτώσει, όρμησε να το φάει. Το ίδιο το συλλογικό που συνείδητο μες στο όνειρό της. Αυτό συμβαίνει και έξω, φίλοι μου. Κάθε άνθρωπο μοιημένο που πηγαίνει κόντρα και λέει μερικές αλήθειες που το συλλογικό δεν τις καταλαβαίνει, θα το σταυρώσουν, θα το δολοφονήσουν, θα το δώσουν να πει εικόνιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτά τα κινήματα, γιατί πνιγόντουσαν πάντοτε μέσα στην ανθρωπότητα τις ώρες εκείνες που το συλλογικό δεν ήταν αφυπνισμένο. Έτσι λοιπόν, για το Σόρα, σας είπα, κάθε άνθρωπος μπορεί και έλκει και μπορεί, έχει δύναμη. Κάθε άνθρωπος μπορεί και έλκει γύρω του ανθρώπους, έχει δύναμη. Αυτό να το ξέρετε. Δεν μπορεί ένας αδύναμος να ελκύσει ανθρώπους γύρω του. Έτσι, εγώ δεν απαξιώνω κανέναν, όμως ξέρω ορισμένα πράγματα που τα κρατάω για τον εαυτό μου. Από εκεί και πέρα, φίλε, ερεύνησε και όλα θα φανούνε. Μην ανησυχείς για τις ικανότητες των άλλων. Ξεκίνησε να δουλεύεις με τις ικανότητες δικές σου. Λοιπόν, λέει, πού είναι η έδρα του υποσυνείδητου, Θεοδοσία, η Θεοδοσία. Πρέπει να καταλάβετε, παιδιά, ότι αυτό όταν λέμε συνειδητό υποσυνείδητο, η έδρα δεν είναι στο σώμα. Γι' αυτό και οι επιστήμονες δεν μπορούν να τα βρουν. Όλα αυτά είναι σχέσεις. Πρέπει να το καταλάβετε, είναι σχέσεις. Οι επιστήμονες δυστυχώς ακόμα δεν ξέρουν τα αστρικά πεδία. Τώρα αρχίζουν και τα καταλαβαίνουν με την κβαντική. Πρέπει να καταλάβετε ότι το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, πληροφοριακό, ενεργειακό κέντρο, όπως θέλετε να το πείτε, είναι έξω. Είναι επί πολύ στον αιθέρα. Πρώτα συμβαίνει ο αιθέρας, πρώτα συμβαίνει το ενεργειακό και μετά έρχεται και συμπυκνώνεται σε υλικό κομμάτι. Άρα εκεί πέρα είναι στιβαγμένες όλες τις πληροφορίες. Η αντιπροσωπεία φυσικά όλων αυτών των πραγμάτων στηρίζεται πάνω, θα λέγαμε, σε εγώ όπως το ξέρουμε εμείς, στον εγκέφαλο. Όμως κάθε κύτταρο μέσα μας έχει την ένωση με το υποσυνείδητο. Το συνειδητό μας δεν έχει την ένωση με κάθε κύτταρο. Κάθε κύτταρο ξέρει που να πάει.
εκτελεί ένα ρόλο. Δουλεύει πάνω στο δικό του υποσυνείδητο. Κάθε κύτταρο είναι αυτόνομη οντότητα, συνδυασμένη συνδυαστικά για να μπορεί να κάνει αυτό που έχει μπει κάτω από ορισμένα αρχέτυπα να κάνει. Άρα το συνειδητό, το υποσυνείδητο και όλα αυτά που λέμε, να καταλάβετε ότι είναι εκτός σώματος. Είναι άλλο ο νους όταν μιλάμε και άλλο ο εγκέφαλος. Είναι άλλος ο χρήστης και άλλος ο υπολογιστής. Πρέπει να το καταλάβετε και να κάνετε διαφορά πάνω σε αυτά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν πρέπει να σας πω ότι το υποσυνείδητο είναι κοινό για όλους. Ένα πράγμα που το ξαναπεί στα βίντεο αλλά δεν το καταλαβαίνουν, είναι κοινό για όλους. Και ορισμένοι άνθρωποι συνδέονται με ορισμένα πράγματα του υποσυνείδητου και λένε το δικό μου υποσυνείδητο. Γιατί ορισμένες φορές περιλαμβάνουν πράγματα που είναι μέσα από τη ζωή τους. Κάθε φορά που ένα σενάριο εδώ πέρα ανεβαίνει στα ανώτερα επίπεδα, απλοποιείται, κλασματικά θα λέγαμε, απλοποιείται σε ενέργεια. Έτσι λοιπόν εμείς εδώ μπορούμε να λέμε το δικό μας υποσυνείδητο και να σκεφτόμαστε σενάρια, όμως είναι όλα ενέργεια πάνω και ενωμένη ενέργεια. Λοιπόν, πες μας την άποψή σου για τις περιπτώσεις με την ψυχώσεις, διότι διαβάζω διάφορα link για αυτό το θέμα, ο Αντώνης. Λοιπόν, όσον αφορά τις μετεμψυχώσεις, άλλο μετεμψύχωση και άλλο μετεσάρκωση. Αυτές ήταν δύο έννοιες, παλιές έννοιες, γιατί τώρα με την κβαντική καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει μετεσάρκωση. Κάθε άνθρωπος όταν γεννιέται, απλά παίρνει ορισμένα fractals νοητικής ενέργειας και συνδέεται μαζί τους. Και αυτά τα fractals νοητικής ενέργειας έρχονται μέσα του, δημιουργούν μια σχέση με ορισμένα fractals από την νοητική ενέργεια των πεθαμένων θα λέγαμε και αυτό καθότι υπάρχει σχέση με ορισμένα κομμάτια από τις μνήμες των πεθαμένων, δηλαδή των παράλληλων πραγματικοτήτων ζωών που συμβαίνουν στα ανώτερα επίπεδα, έχει την εντύπωση ότι περνάει περασμένες ζωές. Θέλω να καταλάβετε λοιπόν ότι η ζωή όλη είναι μία, είναι αυτή που ζούμε. Αυτή που ζούμε είναι η μόνη μας ζωή. Κάθε φορά λοιπόν κάθε άνθρωπος έχει ορισμένες σχέσεις με άλλες ζωές παράλληλες. Λόγω του DNA του, λόγω της όλης της εξέλιξης, θα λέγαμε, της ψυχικής. Γιατί το DNA το που ζούμε στο φυσικό κόσμο, καταλαβαίνετε στο ψυχικό κόσμο η ψυχή μας είναι έδος DNA, έχει μια κατεύθυνση. Βάσει των πραγμάτων, των οποίων θα λέγαμε, έχει μάθει. Έτσι και το DNA εξαπλώνεται σαν αντιπροσωπεία από τα ανώτερα κομμάτια, τα αόρατα που λέμε εμείς, στα ορατά. Και μας δημιουργεί αυτές τις τάσεις για να φτιάξουμε λοιπόν όλες τις ροές που ξέρουμε. Έτσι λοιπόν χωρίζουμε λοιπόν τώρα και σας λέω ότι οι ζωές υπάρχουν όλες σε παράλληλες, τα λέγαμε, πραγματικότητες. Νοητικά κομμάτια έρχονται καθώς γεννιόμαστε και συνδέονται με εμάς από τους διάφορους πεθαμένους του δικού μας, τα λέγαμε, κλαδιού, του δικού μας DNA. Μέσα από αυτές τις συνδέσεις, πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι είναι οι παλιότερες ζωές τους. Άρα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε σχέση με παράλληλες ζωές. Όχι ότι έχουμε λοιπόν διάφορες παράλληλες ζωές, όπως το καταλαβαίνει ο κόσμος. Ο κόσμος θα ήθελε να το καταλάβει ότι έχω την επόμενη ζωή μου, την παλιά ζωή μου, δεν πάει έτσι. Ο Σταμάτης Μυσηλής τώρα που σας μιλάει, μια φορά υπάρχει. Καταλαβαίνετε ότι αν την επόμενη ζωή δεν θα είμαι εγώ. Έτσι. Ένα άλλο που θα ήθελα να σας πω είναι ότι με την ψύχωση και με την σάρκωση όπως στην αρχή εννοούν άλλα πράγματα. Υπάρχουν ορισμένοι μοιημένοι που είναι συνειδητοί στο αστρικό και αυτοί λέγονται απέθαντοι. Τους έχετε ακούσει και με άλλα ονόματα όπως άρχοντες, με άλλα ονόματα όπως διάφοροι ανεληφθέντες δάσκαλοι. Αυτοί τι κάνουν, είναι μοιημένοι στα αστρικά επίπεδα. Όταν κάποιος ξυπνάει στα αστρικά επίπεδα, του δίνεται ένα χάρισμα να μπορεί να συνεχίσει τη ζωή του, θα λέγαμε, στον αστρικό κόσμο. Στον αστρικό κόσμο καταλαβαίνετε ότι εκεί μετά υπάρχει ένας δεύτερος θάνατος, θα μιλήσω άλλη φορά, που καταλήγει να χάσουμε ακόμα και την αστρική ουσία μας. Γι' αυτό είναι ο κύκλος ζωής και θανάτου. Στον αστρικό κόσμο λοιπόν ορισμένοι συνειδητοί μένουν εκεί πέρα και δεν μπαίνουν σε αυτή την ύπνωση, θα λέγαμε, του συλλογικού ονειρέματος, θα μπορούσαμε να πούμε, που σιγά σιγά το σώμα αρχίζει, ο εαυτός μάλλον, όχι το σώμα, αρχίζει και ξεθοριάζει και χάνει την υπόστασή του.
Μόλις λοιπόν εμείς ξεκινήσουμε και μιλάμε για μεταψύγωση, να ξέρετε ότι μιλάμε για μια συγκεκριμένη οντότητα, αφυπνισμένη στα αστρικά, ξαναγεννημένη δηλαδή, αυτή είναι ξαναγεννημένη ή διπλογεννημένη, που έχει την ικανότητα να μπορεί συνειδητά να μπαίνει, θα λέγαμε, μέσα σε ένα άλλο σώμα. Αυτή είναι η μεταψύχωση. Η μετενσάρκωση είναι απλά τα διάφορα εγώ, τα διάφορα fractals, τα ατομικά που λέμε εγώ, εαυτοί μας, δονήσεις μας, έτσι. Που αυτά τα πράγματα ξαναεσαρκώνονται, δηλαδή έρχονται πάλι ξανά σε κάθε μωρό, όπως σας είπα προηγουμένως, να μπουν μέσα του και δημιουργούν διάφορες τάσεις, ροπές και τα υπόλοιπα άλλα πράγματα. Κάθε τι που υπάρχει μέσα μας και συνθέτει όλο αυτό που λέμε σώμα, με το θάνατο υπάρχει μια ηλεκτρική εκένωση και όλα πηγαίνουν εκεί πρέπει να πάνε. Τα αστρικά στα αστρικά, τα χωμάτινα στα χωμάτινα, τα υδάτινα στα υδάτινα. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι άλλο μεταψύγωση και άλλο μετεσάρκωση λοιπόν. Λοιπόν, πες μας κάτι για τη τηλεπάθεια. Έχουμε μιλήσει για τη τηλεπάθεια. Τηλεπάθεια είναι απλά να μπορούμε να εναρμονιστούμε με έναν άλλον. Είναι κάτι να έχω μια μέσα μου, κάτι να παθαίνω εγώ που παθαίνει και ένας άλλος μαζί. Τηλεπάθεια τις περισσότερες φορές εμείς λέμε σκέψη. Όλα ξεκινάνε όταν εμείς μπαίνουμε στην διαστητικότητα μέσα μας, στη διαστημική συνείδηση, στην αστρική συνείδηση. Μόλις μπαίνουμε εκεί πέρα καταλαβαίνουμε, δουλεύουμε με vibes, δηλαδή με δονήσεις. Όταν εγώ εναρμονιστώ με κάποιον, αυτόματα καταλαβαίνω, θα λέγαμε, έτσι, το τι ο άλλος νιώθει. Και πολλά άλλα πράγματα αναλόγως στη δική μου εξέλιξη και τη δική μου ευαισθησία. Άρα λοιπόν η τηλεπάθεια είναι ένα από τις πέντε, θα λέγαμε, διαστημικές ή εφτά διαστημικές μας αισθήσεις. Έτσι, υπάρχει η διακοή, υπάρχει η διέστηση, όπως λέμε, έτσι. Τώρα το μυαλό μου κόλλησε. Υπάρχει τηλεκίνηση. Κάθε φορά που εμείς γινόμαστε συνειδητοί και χειριστές της αστρικής μας, θα λέγαμε, του αστρικού μας σώματος, ξυπνάνε και ορισμένες, θα λέγαμε, άλλες δυνατότητες για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος έχει μεγάλες επεκτάσεις, αλλά λόγω της τεχνολογίας, βάση περιπτώσει, καταλαβαίνετε ότι κοιτάμε τον εύκολο δρόμο της μηχανικότητας, ενώ μέσα μας μπορούμε να κάνουμε αυτά που κάνει η τεχνολογία για την αντανάκλαση συνείδησής μας, να τα κάνουμε με τον νου μας, έτσι, μαγικά, θα λέγαμε, και να έχουμε δυνατότητες που να μην χρειάζεται να βλέπουμε το μικροσκόπιο ή το τηλεσκόπιο και να μπορούμε με το δικό μας το εσωτερικό μικροσκόπιο και τηλεσκόπιο να βλέπουμε ακόμα πιο αντικειμενικές αλήθειες από ό,τι κοιτούν οι επιστήμονες στη 3D ματιά τους. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Δυσυχώσεις, σταμάτη, πες μας για το εάν υπάρχει πιθανότητα μετά θάνατον να μας προσεγγίζουν όντα ενέργειες, να μας πείσουν, να αποπλανήσουν, να ξαναγεννηθούμε γρήγορα πριν το εγώ διαλυθεί και αναλάβει ο λυκός μας εαυτός για την απόφαση της επόμενης μετεσαρκώσεις μαθήματος. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, σας είπα προηγουμένως τι γίνεται, τώρα εσύ μιλάς για τα εγρηγορότα. Τα εγρηγορότα είναι ορισμένες αυτοσυνείδητες οντότητες. Φυσικά και υπάρχουν στα ενώτερα επίπεδα. Εμείς μπορούμε από εδώ πέρα να συνδεθούμε με τα εγρηγορότα. Μπορούμε να συνδεθούμε με αυτούς τους αστρικούς, θα λέγαμε, βοηθούς. Αυτό δεν πάει να πει ότι όλα είναι στην ίδια πολικότητα. Είναι άλλα, θα λέγαμε, αρτικού τύπου, όχι κακά με την έννοια που το ξέρετε, αρτικού τύπου, αλλά θετικού τύπου. Λοιπόν, κάθε φορά εσύ, Βασίλης, μου φαίνεται, ναι, Βασίλης, που φεύγεις, θα λέγαμε, που πεθαίνουμε, υπάρχει ένας ομοιοκραδασμός. Λόγω των πολλών χιλιάδων εσαρκώσεων που έχει κάνει ο άνθρωπος εδώ, κάθε φορά που πεθαίνουμε, έχουμε χτίσει κολάσεις και παραδείσους, σε εισαγωγικά. Δηλαδή διάφορες κοινοπραξίες, διάφορες κοινωνίες, αναλόγως τον ομοιοκραδασμό και το φως που έχει κάθε ψυχή. Όταν εμείς όμως είμαστε σε την έννοια του παραδείσου, έτσι, εννοούμε κάτι το οποίο να περνάμε καλά, γιατί υπάρχουν πολλές συγκεκριμένες θετικές ενέργειες, οπότε υπάρχει ένωση, ισχύς, έτσι, επιλογή. Όταν εμείς δεν έχουμε επιλογή και είμαστε σκλαβωμένοι, θα λέγαμε, μέσα σε ένα όνειρο που είναι για μας εφιάλτης και δεν μπορούμε να φύγουμε, τότε λέγεται κόλαση. Κάθε φορά λοιπόν, αναλόγως στη ζωή που κάνετε, όπως είπα το πρώτο παράδειγμα με τις πέτρες, μάλλον δεν θα τα άκουσες,
Μετά θάνατο πηγαίνει ο καθένας εκεί που του, θα λέγαμε, αξίζει. Όσον αφορά τώρα για τη μετεσάρκωση, έχω πει και άλλες φορές ότι μόλις είναι να, οι ψυχές να ξαναμπούν σε ένα νέο είδος εξέλιξης, αυτόν τον καιρό θα πάνε σε άλλον πλανήτη, σε άλλους χώρους να παίξουν ομοιοκραδαστικά τα σενάρια τα οποία έχουν ομοιοκραδαστεί να παίξουν, τα μαθήματα όπως το λέτε εσείς, ας πούμε. Αυτές είναι οι συμφωνίες. Δεν σε ρωτάνε, σου λένε γεια σου φίλε, θες να πας εκεί. Δεν γίνεται έτσι. Μόνο σε εξέχουσες περιπτώσεις, για όντα που έχουν φτάσει τα ανώτερα κλιμάκια της συνείδησης και είναι συνειδητά στον αστρικό χώρο, αυτά έχουν την ικανότητα εκ της πυκνότητας όντα να μπορούν να διαλέξουν για μια αποστολή, να κατέβουν συνειδητά δηλαδή και να μπουν στη συγκεκριμένη οικογένεια, παύλα, χώρα ή οτιδήποτε συμφωνεί. Όλοι οι άλλοι άνθρωποι, και αυτό μιλάμε για τη μεταψύγωση που είπα προηγουμένως, όλοι οι άλλοι άνθρωποι το κάνουν ασυνείδητα, ομοκαταδραστικά και ενστικτώδεις, όπως τα ζώα. Δυστυχώς έτσι είναι η πραγματικότητα. Ο κόσμος νομίζει ότι έχει ξυπνήσει και μπορεί και διαλέγει. Όσο διαλέγεις εδώ στη ζωή, τόσο διαλέγεις και πάνω. Όσο κοιμάσαι εδώ, έτσι κοιμάσαι και πάνω. Με την ίδια συνείδηση πας πάνω. Φυσικά υπάρχουν εκεί πέρα εξελικτικές καταστάσεις που μπορείς να περάσεις και μέσω από τις διαφορετικότητας, θα λέγαμε, των σεναρίων που παίζεις και πάνω στον ονειρόκοσμο, έτσι, να μπορέσεις να προχωρήσεις, θα λέγαμε, σε μια άλλη βαθμίδα, παύλα δόνηση, για να μπορείς να παίξεις μέσα στους κύκλους χρονογραμμών της γης. Για να μπεις σε μια χρονογραμμή απαιτείται από το αστρικό να έχεις την ανάλογη πρώτα ενέργεια και δεύτερον ομοιοκραδασμό με την ανάλογη χρονογραμμή. Καταλαβαίνετε λοιπόν φίλοι μου ότι για να μπεις στον κόσμο της ύλης, όταν είσαι στο αστρικό επίπεδο, πρέπει να έχεις ενέργεια, πρέπει να έχεις προώθηση, πρέπει να έχεις δύναμη. Εδώ έρχονται μόνο οι προωθημένες, τα λέγαμε από την πηγή, δυνατές ψυχές να μπορούν να κρυσταλλωθούν. Στον κόσμο της κρυστάλλου, δηλαδή, έρχονται μόνο αυτές οι ψυχές που είναι κρυσταλλωμένες, που έχουν τη δύναμη να κρυσταλλωθούν. Οι ψυχές που δεν έχουν ακόμα δημιουργήσει τη δύναμη, δεν έχουν και την δυνατότητα να κρυσταλλωθούν. Πρέπει να αποκτήσουν κάποιο είδος θέλησης, ας το λέγαμε, ή ροής ή τάσης για να μπορούν να κρυσταλλωθούν. Καταλαβαίνετε γιατί το δύσκολο είναι η ζωή. Τώρα η ανθρωπότητα τι κάνει με λίγα λόγια. Οδεύει προς το θάνατο. Θα το καταλάβουμε αυτό. Σιγά σιγά λοιπόν τι γίνεται, προχωράμε. Η ανθρωπότητα και λέει μπαίνει στα αστρικά πεδία. Όπως ο άνθρωπος όταν πεθαίνει. Τι κάνει ο άνθρωπος, μπαίνει στα αστρικά πεδία. Έτσι είναι ο κύκλος της ζωής. Σκοπός είναι, για όποιον θέλει, να παραμείνει παραπάνω στον χρόνο, να παραμείνει παραπάνω στη ζωή. Όσοι θέλουν να παραμείνουν παραπάνω στη ζωή, τι κάνει, πρέπει λοιπόν να αγκυροβολήσουν με μια σταθερή πραγματικότητα. Όταν η ψυχή δεν αγκυροβολεί με μια σταθερή πραγματικότητα, όπως αυτή που έχουμε τη 3D, αρχίζει να ξεθοριάζει ο εαυτός. Χάνεται σιγά σιγά ο εαυτός, μέχρι που μπαίνει στο πνεύμα, στο όλον. Και αυτό είναι ο θάνατος. Διαλογιστείτε πάνω σε αυτά που σας είπα. Έτσι, ακούστε το βιντεάκι ξανά και θα καταλάβετε πολλά πράγματα. Τώρα έχω δώσει πολλά κλειδιά. Λοιπόν, υπάρχουν ασπίδες προστασίας από ενεργειακά βαμπύρ. Λοιπόν, ό,τι ασπίδες προστασίας κάνετε, να ξέρετε ότι είναι βάση των πεπιθήσεών σας και ότι το πιστεύετε εσείς. Υπάρχουν και επειδή είστε μάγοι, αν δουλέψετε με τη μαγεία σας, θα μπορείτε να δημιουργήσετε οτιδήποτε σύμβολα που σημαίνει συν και βολή, δηλαδή μαζί με τη βολή σας, με τη βούλησή σας, ώστε να σας βάζουν σε εκείνη την κατάσταση για να νομίζετε εσείς ότι φτιάχνετε εδώ πέρα στο 3D μια ενεργειακή ασπίδα ή ένα προστάτη, οτιδήποτε. Δουλέψτε μαγικά, δουλέψτε με τη φαντασία σας, ποτίστε τη και ξεκινήστε λοιπόν, αναλόγως τη δύναμή σας, να φέρνετε την ανάλογη δόνηση μέσα σας. Αυτό στην πραγματικότητα θα κάνεις, να μην μπορείς κάποιος να τον αφήνεις να σε επηρεάζει. Τα βαμπύρ, να καταλάβετε, ότι είμαστε όλοι βαμπύρ. Κάθε άνθρωπος που θέλει να ζήσει γίνεται βαμπύρ. Σκοτώνεις για να φας, υποτίθεται. Είτε λέγεται ζώο, είτε λέγεται φυτό, είτε λέγεται το οτιδήποτε. Το παίρνεις, το χαλάς, το σπάς σε ορισμένες, θα λέγαμε, καταστάσεις ενέργειας, το διασπάς με το στομάχι, με τα πάντα, για να μπορείς να ζήσεις παραπάνω. Πάνω το καταλάβετε αυτό. Εδώ είμαστε όλοι βαμπύρ. Το θέμα είναι θα μπορούμε να κάνουμε, όπως σας είχα πει και στο άλλο βίντεο, μία ένωση ώστε να γίνει εναλλασσόμενο το ρεύμα, εναλλασσόμενη ροή και να μην χρειάζεται κάποιοι να παίρνουν παραπάνω και τον άλλο να τον πεθαίνουν σε εισαγωγικά να τον σκοτώνουν.
Δεν χρειάζεται να σπαταλάμε την ενέργεια με αυτούς που λέμε θανάτους. Έτσι, καρμικά γίνονται όλα γιατί είμαστε όλοι συγχρονιστικά, όπως είπαμε και πριν, δεμένοι και παίζουμε όλοι τα σενάρια μας. Αλλά δεν χρειάζεται να φέρνουμε τον πρόωρο θάνατο. Γιατί πρέπει να σπαταλάμε σωστά την ενέργεια. Καταλάβατε, σας το λέω τελείως όμως, χωρίς συναισθηματισμούς, ούτε γιατί είναι το κακόμοιρο το ζωάκι, ούτε είναι κακόμοιρος ο άνθρωπος, ο κακόμοιρος ο ένας, ο κακόμοιρος το άλλο. Έχω φύγει από εκεί, μιλάω τελείως ομά τώρα. Δεν χρειάζεται να σπαταλάμε την ενέργεια. Θα μπορούσαμε να την δουλέψουμε με διαφορετικό τρόπο και αυτό έρχεται μόνο με τη συνειδησιακή ένωση. Που λέτε εσείς αγάπη οι περισσότεροι, που λέμε ενσυναίσθηση, όπως την ξέρετε. Κάτι που θα μας βοηθάει, έτσι, να μην είμαστε τόσο παρασιτικά όντα. Πώς μπορώ να διακρίνω αν κάποιος είναι οργανική πύλη? Το είπαμε προηγουμένως. Κάθε φορά που νιώθεις, φίλε μου, ότι μιλάς με έναν άνθρωπο ή είσαι μαζί με τον άνθρωπο εκείνο και βλέπεις ότι είναι κατηλημένος, εγώ καταλαβαίνω αυτοί που είναι κατηλημένοι, γιατί χάνουν τον εαυτό τους. Διαισθητικά τους βλέπω ότι είναι κατηλημένοι από ένα διάφορο, από ένα συγκεκριμένο εγώ. Για να φτάσεις κάποιον να δεις ότι είσαι κατηλημένος, πρέπει να δεις τον εαυτό σου ποτέ ή γίνεσαι κατηλημένος. Άρα πρέπει να δεις πότε σε καταλαμβάνεις. Πρέπει να είσαι παρατηρητής για να μπορείς να δεις τον εαυτό σου όταν είσαι κατηλημένος από κάποια συγκεκριμένη ενέργεια. Ταυτισμένος. Όπως είναι ο δαιμονισμένος, που τον βλέπεις και είναι έτσι, πολλοί άνθρωποι τους βλέπεις και καταλαμβάνονται από διάφορες επιθυμίες, παύλα, δαίμονες, παύλα, οτιδήποτε. Χάνουν τον εαυτό τους. Με ποια έννοια? Εκείνοι μπορεί να μην το καταλαβαίνουν. Αλλά μέσα, όταν εσύ μπορείς να δεις το αυθεντικό τους, καταλαβαίνεις με ποιους δαίμονες συνδέεται ο καθένας. Όταν εσύ έχεις μέσα σου δημιουργήσει τη λευκότητα, θα λέγαμε στην ψυχή, τη λευκότητα στην καρδιά, παύλα την αγνότητα και έχεις μπει στο αγαθό, τότε κάθε φορά που κοιτάς κάποιον θα βλέπεις πόσο αποκλίνει από το κέντρο του. Αυτός ο αποκλεισμός από το κέντρο του είναι επειδή συνδέεται με πεπιθήσεις, με σχέσεις, με ορισμένα όντα, θα λέγαμε αστρικού τύπου. Γιατί όλα συνδέονται, όλα συνδέονται. Τίποτα δεν είναι κάτι εκτός από κάτι άλλο, δεν υπάρχει κάτι απ' έξω από εμάς. Όταν καταλάβετε ότι όλα συνδέονται, τότε θα δείτε ότι κάθε άνθρωπος συνδέεται με ένα τύπο ενέργειας. Αυτούς τους έχουμε ονομάσει. Γι' αυτό λέμε διάφορους δαίμονες, αυτά, ιστορίες, οργανικές πύλες. Όσο ασυνείδητος είναι κάποιος, είναι φυσικό να αφήνεται να καταλαμβάνεται από οτιδήποτε. Η συνείδηση έρχεται όταν εμείς έχουμε βούληση. Όταν εμείς έχουμε θέληση. Άνθρωπος χωρίς θέληση, χωρίς βούληση, είναι σαν το ζώο. Τον καταλαμβάνει, είναι σαν το γάιδαρο. Τον παίρνουν και τον πάνε εκεί που θέλουν. Του βάζουν το καρότο και του κουμαντάρουν. Άρα λοιπόν ένας άνθρωπος θα πρέπει να έχει ασκήσει θέληση για να μην τον καταλαμβάνουν. Και η θέληση πάει παρέα με τη γνώση. Πάει παρέα με τη δοκιμασία. Πάει παρέα με την εκπαίδευση. Πρέπει λοιπόν να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Μόνο έτσι μπορείς να καταλάβεις, αφού έχεις φτάσει σε αυτό το επίπεδο, ποιος είναι κατηλημένος, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά επίπεδα κατηλημένων. Και αυτός πάει στα γήπεδα και φωνάζει για τον Ολυμπιακό π.χ. Κατηλημένος είναι εκείνη την ώρα. Από το γρηγορός, θα λέγαμε του Ολυμπιακού. Κερδίζει ο Ολυμπιακός, νομίζω ότι κερδίζει εκείνος. Χάνει ο Ολυμπιακός, βάζει τα κλάματα. Καταλαβαίνεις, υπάρχουν πολλά επίπεδα κατάληψης. Πρέπει να τα βρούμε πρώτα μέσα μας. Λοιπόν, σταμάτησουμε στην τρίτη διάσταση και πόσες διαστάσεις υπάρχουν. Τώρα, παιδιά, αυτό με τις διαστάσεις είναι πολύ σχετικό γιατί ο καθένας βάζει δική του. Εγώ θα σας πω απλά τα πράγματα. Οι τρεις διαστάσεις, όπως τις ξέρουμε του Ευκλήδη. Η τέταρτη είναι ο χρόνος. Έτσι, αυτό που λένε πέμπτη διάσταση είναι πολύ χρόνο μαζί, πολλές χρονογραμμές μαζί. Έτσι. Αυτό που λέμε έκτη διάσταση είναι πολλές, θα λέγαμε πέντε διαστάσεις μαζί. Αυτό είναι η πιο εύκολη ερμηνεία μέχρι στιγμής που μπορώ να σας δώσω. Κάθε φορά λοιπόν εμείς δημιουργούμε τις διαστάσεις, αναλόγως τα συνδυσιακά μας επίπεδα. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλες έννοιες των διαστάσεων. Καταρχήν, βλέπετε, λένε στάση του Δία. Ορισμένες στάσεις, τα λέγαμε, του Δία, του εθερικού. Στάσεις του εθερικού. Για να καταλάβουμε πού βγαίνει και η διάσταση, έτσι. Λοιπόν, οι συνειδησιακές πυκνότητες όμως είναι αυτές που σε έχω εξηγήσει άλλες φορές. Άλλο διάσταση και άλλο συνειδησιακές πυκνότητες. Η συνειδησιακή πυκνότητα είναι το πόσο φως, το πόσο επίγνωση, το πόσο συνειδητότητα έχει το κάθε τι μέσα του. Οι διαστάσεις είναι εκεί που παίζουμε μέσα μας. Στη συνειδητότητα, θα λέγαμε, που έχουμε. Έτσι. Εμείς λοιπόν είμαστε όντα, το ξαναλέω, οι περισσότεροι από εμάς, λειτουργούμε συνειδησιακά στην τέταρτη διάσταση, στις σκεπτομορφές.
Αυτό είμαστε. Σκεπτομορφές. Έτσι. Τίποτα άλλο. Σκεπτομορφές που έχουμε φτιάξει, τις σκεπτομορφές μας, που τι είναι, αυτά τα fractals που εμείς λέμε 3D, που είναι μηνύματα. Δημιουργούμε από τη μνήμη, μνήματα. Και εμείς τι κάνουμε, τρέχουμε με τις σκεπτομορφές μας πάνω στα μνήματα και το παίζουμε, θα λέγαμε, ότι βλέπουμε όλη την κίνηση που λέγεται, θα λέγαμε, χωροχρόνος, έτσι. Στην πραγματικότητα, συνειδητότητά μας δουλεύει πάνω στη χρονική κατάσταση. Είμαστε τέταρτης διάστασης, θα λέγαμε, όντα. Ζούμε στην τέταρτη διάσταση. Την τρίτη τη βλέπουμε. Στην τέταρτη ζούμε. Εμείς ζούμε στον χρόνο. Την τρίτη τη βλέπουμε τη διάσταση. Είναι όλο το 3D που το βλέπουμε, τα κουμπάμε, έχουμε και σώμα, αλλά δεν είμαστε το σώμα, έτσι. Είμαστε η συνείδησή μας. Θα μπορούσα να πω ότι είμαστε και πέμπτης και έκτης πυκνότητα όντα, ορισμένοι άνθρωποι από εδώ πέρα. Έτσι, που έχουμε ακουμπήσει μερικές ενώσεις, θα λέγαμε, με τις πέμπτης διάστασης στον εαυτό μας. Έτσι. Όλοι μπορείτε να το κάνετε αυτό και να ενωθείτε, γιατί εκεί είναι, εκεί υπάρχουμε. Σιγά σιγά, εδώ όμως το 3D πρέπει να το χτίσετε αυτό εδώ πέρα το πράγμα για να μπείτε σε αυτή την ένωση. Η πρώτη πυκνότητα συνείδησης, λοιπόν, μέσα στις τρεις διαστάσεις που ζούμε, είναι αυτό που λέμε ο περιοδικός πίνακας. Είναι η ελάχιστη κατάσταση, τα λέγαμε, που εμείς λέμε στοιχεία, έτσι, που απαρτίζουν την ύλη άτομα, μόρια, οτιδήποτε έχουν ονομάσει οι επιστήμονες, έτσι. Η δεύτερη πυκνότητα είναι αυτό που λέμε το φυτικό βασίλειο, με εκεί πέρα που αρχίζει, τα λέγαμε, το ζωικό. Η τρίτη πυκνότητα είναι αυτή που είναι ο άνθρωπος, που μοιάζει με το ζώο, ζωικό βασίλειο, με τον άνθρωπο ειδή. Η τέταρτη πυκνότητα είναι αυτή που αναμπούμε τώρα, τη συνειδησιακά που μπαίνει ο άνθρωπος τώρα, που αρχίζει, καταλαβαίνει, έτσι, όλο αυτό εδώ πέρα το πράγμα, τη συνειδητότητα, τι είναι, που πάει και όλα αυτά τα πράγματα. Μετά υπάρχει πέμπτη και έκτη πυκνότητα συνείδησης, έτσι, που μας φτάνει σε μια αγγελική κατάσταση, τα λέγαμε. Είναι για τους διάφορους αγγέλους άνθρωπους που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Όλα αυτά, λοιπόν, οι πυκνότητες μπορούν να παιχτούν μέσα στις τρεις, τέταρτες και πέμπτες διάστασης, τα λέγαμε, έτσι όπως το ξέρετε εσείς, διαστάσεις. Εκεί πέσα. Έτσι. Είναι λίγο μπερδεμένο, αλλά πάνω κάτω σας έδωσα μια απάντηση. Έχω κάνει και μερικά βιντεάκια, να πάτε να τα κοιτάξετε για πιο αναλυτικά. Εδώ λέει, είναι κατά τη γνώμη σου η διατήρηση της δόνησης, ένα το πιο σημαντικά συστατικά για το πέρασμα στην τέταρτη πυκνότητα. Η σύγκληση που γίνεται αυτά τα 9 χρόνια από το 12 έως το 21 και τη διαρκή 9.000 χρόνια το περιθώριο για το πέρασμα σε αυτήν, δηλαδή 9.000 χρόνια, όχι μόνο τα 9.000 χρόνια, αλλά τα 9.000 χρόνια είναι ένας μικρός κύκλος με τους μεγάλους κύκλους. Η διατήρηση της δόνησης είναι αυτά που λέμε η εγρήγορση. Γι' αυτό έλεγε εγρηγορείτε συνέχεια ο Χριστός, και ότι θα έρθει σαν τον κλέφτη και πρέπει να εγρηγορούμε για να βρούμε τον κλέφτη. Γιατί ένα πάση στιγμή δεν ξέρουμε κάθε φορά πότε θα συμβεί ή ο θάνατος ή οτιδήποτε πράγμα. Τα έχουμε δεδομένα στο μυαλό μας, αλλά δεν ξέρουμε ανά πάση στιγμή πότε θα έρθει η ώρα να φύγουμε και να τοποθετηθούμε στα αστρικά επίπεδα ή πότε θα δημιουργηθούν τα διάφορα φαινόμενα, όπως τώρα τη αναβάθμιση. Έτσι. Και θα πρέπει να μας βρει σπίτι όταν θα έρθει αυτός που θα χτυπήσει την πόρτα για μας. Εμείς, λοιπόν, για να είμαστε σπίτι, πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, να είμαστε στο εδώ και τώρα, να είμαστε ο εαυτός μας, για να μπορούμε να διαφυλάττουμε την δόνησή μας από το να μην πέφτει σε άλλα, θα λέγαμε, πράγματα, οπότε συγχρονιστικά συσχετιστούμε με άλλες πραγματικότητες. Αυτό εξηγούν κάθε φορά όταν μιλάμε για τη διατήρηση της δόνησης. Ναι, η διατήρηση της δόνησης είναι, θα λέγαμε, ένα κύριο εργαλείο για αυτόν που θέλει να γίνει κύριος του εαυτού του. Η διατήρηση της δόνησης, ναι. Απ' την άλλη πλευρά, όσοι ακολουθούν ένα στυλ ζεν ή έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο φώτισης, έχουν μπει σε εκείνη την αγαθότητα, ουδετερότητα, παύλα γνώση, ώστε να μην έχουν τόσο μεγάλη θέληση για να κάνουν όλες αυτές τις πρακτικές που ίσως είχαν κάνει μέχρι να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο. Μόλις καταλαβαίνεις και συνειδητοποιείς ότι όλα είναι ένα όνειρο, τις περισσότερες φορές φεύγει και το κίνητρο για να μπορείς να επεκταθείς πάνω στο όνειρο. Υπάρχουν όμως χώρια το δρόμο της φώτισης, που καταλήγει στη γνώση, τα λέγαμε, υπάρχει και ο δρόμος της γνώσης, υπάρχει ο δρόμος της δύναμης, και όταν ενωθεί η δύναμη, η γνώση, έρχεται ο δρόμος της μαεστρίας. Έτσι το λέμε, τη μαεστρία.
μια ολοκληρωμένη κατάσταση ανθρώπου που έχει φτάσει στην φώτιση, που έχει την δύναμη και, είναι και έχει την εγρήγορση. Αυτά τα τρία πράγματα. Όποιος φτάνει στη γνώση μπορεί να μην έχει τη δύναμη. Βλέπετε, οι περισσότεροι που μπορεί να φτάσουν σε γνώση, ένα είδος φώτισης, μετά αφήνονται, παραδίδονται. Κάποιος που μπορεί να έχει τη δύναμη δεν έχει την εγρήγορση. Θα κάνω ένα βιντεάκι και θα σας τα πω αυτά εδώ πέρα τα πράγματα για να καταλάβετε τους δρόμους στους οποίους ακολουθείτε κάθε φορά που πάτε σε κάποια σχολή ή ακολουθείτε κάποια βιβλία ή οτιδήποτε, έτσι. Για να μην χαθείτε μέσα σε αυτούς τους δρόμους ή τουλάχιστον να ξέρετε που καταλήγει ο καθένας. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ πέρα. Κάνουμε ένα refresh. Πέρασε μια ώρα κοντά, ευχάριστα. Σιγά σιγά θα κλείσουμε. Σήμερα να σας πω και την αλήθεια, δεν ήμουν πολύ στα καλά μου. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Λοιπόν, πώς μπορώ να διακρίνω. Λοιπόν, okay. Δεν βλέπω άλλη ερώτηση. Δεν ξέρω, φίλοι μας, ο Κώστας αν έχει γράψει κάτι εδώ. Όχι. Λοιπόν, φίλοι μου, ελπίζω να μείνατε ευχαριστημένοι με τις απαντήσεις που σας έδωσα. Όλα αυτά τα θέματα, για να ολοκληρωθούν μέσα σας, πρέπει να δέσετε, θα λέγαμε, τα διάφορα κομμάτια του puzzle, για να ξεκινήσετε σιγά σιγά να σας έρχεται αυτή η κατανόηση. Λοιπόν, προτείνω λοιπόν τώρα αυτές τις μέρες πάλι που έρχονται, τις γιορτινές, να ξεκινήσετε να γίνετε συνειδητοί πάνω σε κάθε κατάσταση, είτε προέρχεται από τα έθιμα, είτε έχετε δικές σας, τα λέγαμε έτσι, δουλειές, εργασίες, παύλα, εκπαιδεύσεις, έτσι, να κάνετε με τον εαυτό σας και να ξέρετε ποιο δρόμο θα ακολουθήσετε. Αυτό που σας είπα είναι πολύ βασικό. Αυτοί που θέλουν να αφαιθούν, καταλαβαίνετε, δεν διαλέγουν τον δρόμο της δύναμης. Αυτοί που διαλέγουν τον δρόμο της δύναμης πρέπει να καταλάβουν ότι θα ξεκινήσουν να δημιουργούν αντιστάσεις για να πρέπει να δυναμώσουν. Λοιπόν, επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι τα έχουν μπερδεμένα στο μυαλό τους, καταλαβαίνετε ότι δεν ξέρουν στην πραγματικότητα τι δρόμο πιστεύουν, ότι θέλουν ή τι θέλουν ή τι δεν θέλουν. Απλά θέλω να σας πω ένα πραγματάκι, ότι όλα μαζί δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Όλα μαζί είναι στο εξελικτικό επίπεδο, θα λέγαμε, το τελευταίο που γίνεσαι ένας ολοκληρωμένος, θα λέγαμε, εξελικτικά άνθρωπος, που έχει φτάσει σε όλη την επέκταση. Λοιπόν, εύχομαι να βοήθησα πάνω σε αυτό. Την Κυριακή θα κάνουμε σεμινάριο στην Οίκαια, σπίτι μου, εδώ πέρα, σχετικά με την πληρότητα, την αυθονία, το χρήμα, πώς μπορούμε να κάνουμε το χρήμα να μας υπηρετεί αντί να το υπηρετούμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Θα τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα. Ειρήνη σε όλους.